Η οικονομική κρίση που ζούμε είναι σύμπτωμα μιας άλλης κρίσης, πολύ βαθύτερης. Κρίσης αξιών και θεσμών. Αμφισβήτησης των βασικών προτεραιοτήτων που θέσαμε ως κοινωνία. Πιστεύω στην πολιτική και στο ρόλο της. Πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορούμε να ανοίξουμε δρόμους. Όμως, το μέλλον μας εξαρτάται από τη δυνατότητά μας να υιοθετήσουμε μια άλλη αντίληψη για την πολιτική και για τον τρόπο που ασκείται. Εξαρτάται από την καθαρότητα των πολιτικών μας επιλογών. Την τόλμη μας να τις κάνουμε πράξη και τη δυνατότητά μας να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις κοινωνίας γύρω από αυτές. Γι' αυτό και κατεβαίνω υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α' περιφέρεια της Αθήνας. Μια περιφέρεια στην οποία αποτυπώνεται στο μέγιστο βαθμό τα προβλήματα που βιώνουμε ως χώρα. Θέλω να δουλέψω για να χτίσουμε ένα κράτος που λειτουργεί, που σέβεται τα δικαιώματα του πολίτη και διασφαλίζει ένα δίχτυ προστασίας για τους συμπολίτες μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Για ένα κράτος που επενδύει στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Στηρίζοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, που δίνει ευκαιρίες και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Το μέλλον μας μπορεί να γίνει καλύτερο, αν δουλέψουμε συλλογικά γύρω από συγκεκριμένους εθνικούς στόχους. Αυτό επιδιώξαμε και γι' αυτό παλέψαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Με λιγότερα πετύχαμε πολλά περισσότερα, διότι δουλέψαμε συλλογικά προσιλωμένοι σε κοινούς στόχους. Αναδείξαμε τον πολιτισμό και τον τουρισμό σε πηγές ανάπτυξης, σε μια περίοδο που το έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος. Το έργο μας στο Υπουργείο αποδεικνύει ότι πολιτικοί και πολίτες μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και να καταφέρουμε πολλά, ακόμα και την ώρα της κρίσης. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε παντού, έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε πάντα. Σε αυτό θέλω να συμβάλλω και γι' αυτό ζητώ την ψήφο σου.